περιεχόμενο. Για να αποφασίσουμε, να συγκρουστούμε, να πολεμήσουμε με το οργανωμένο έγκλημα και με τις συμμορίες. Δεν γίνεται ούτε παραγγελίες συμβολέων να υπάρχουν και να έρχονται και να το λέμε, ναι, τι να κάνουμε, συμβόλαιο ήταν, τον δολοφονήσανε. Ούτε να πωλείται η ανθρώπινη ζωή 30.000 ευρώ και να λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, ούτε να ψωνίζεις Καλάζνικοφ χωρίς να τρέχει τίποτε. Να κάνουμε λοιπόν ό,τι πρέπει να κάνουμε. Θέλετε να δηλαδή, συζητήσουμε αντιγκληματική πολιτική, αυστηροποίηση ποινών, ανακριτική διείσδυση, να διευκολύνουμε τον τρόπο έρευνας και ελέγχου και παρακολούθησης από πλευράς ποινικής δικονομίας, να βαρύνουμε ξανά την προσωρινή κράτηση, να επαυξήσουμε τα αξιόπινες ποινές, να μην τους βγάζουμε έξω, γιατί βγάζουμε εγκληματίες έξω κάθε 3 και 5. Λοιπόν, γίνανε πέρυσι 50.000 συλλήψεις, και από τις οποίες δεν μπορούν να τους συλλάβουν και δεν μπορούν να τους κρατήσουν, γιατί δεν υπάρχουν φυλακές. Και εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε τη μάχη απέναντι στο έγκλημα σε προτεραιότητα, θέτοντας στο επίκεντρο το θύμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάποια στιγμή τα θύματα πρέπει να ακουστούν. Πρέπει να ακουστεί η φωνή τους. Μονίμως ακούω αν οι κρατούμενοι περνάνε έτσι, αν οι κατηγορούμενοι έχουν αυτά τα δικαιώματα, αν έχουν τα άλλα. Ναι, τα θύματα δικαιώματα δεν έχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Γυρίζουμε.